και από την πλεύση ελευθερίας τον εκλεκτό συνάδελφο και ο Αναστάσια Δαμαντίου. Τελευταία τοποθέτηση. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι ιδιαίτερα λακωνικός, καθώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει νομοσχέδιο που πρέπει να τρέξει. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω? Ευχαριστώ, κύριε Κόνσελ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα είμαι ιδιαίτερα λακωνικός, αν και με την ομάδα μου φτιάξαμε εδώ πέρα κάποιες προτάσεις, τις οποίες θα σας παραδώσω και θα σας πω, θα μιλήσω μόνο ως απλός πολίτης, όπως ξέρετε με την αμοιβαία εκτίμηση που έχουμε ότι μιλάω εδώ πέρα μέσα, ως ένας απλός εργαζόμενος πολίτης που αλωνίζει εκεί πέρα έξω. Πρόσφατα συμμετείχα σε μια παραγωγή κινηματογραφική. Μια εξαιρετική παραγωγή με εξαιρετικούς συναδέλφους και συνεργάτες που νομίζω θα ασκήσει κιόλας, δεν έχει σημασία καθόλου να διαφημίσουμε ποια είναι. Αυτή την παραγωγή κάναμε γυρίσματα σε μια δημόσια δομή. Εκεί κλείστηκε ένα δημόσιο κτίριο τέλος πάντων για να κάνουμε τα γυρίσματα. Ξέρετε γιατί κλείσαμε το δημόσιο κτίριο για να κάνουμε τα γυρίσματα αυτής της εξαιρετικής παραγωγής? Γιατί ήταν ταινία του 60. Πιστεύω, κύριε Παγώνη, καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Χρειαζόμασταν χώρο που να μοιάζει με 60 και παλιός του 60. Παλιός, να είναι παλιωμένος του 60. Και σήμερα μιλάμε για την στελέχωση των δομών στις νησιώτικες και δυσπρόσιτες περιοχές. Ας ξεκινήσουμε από το Α, λοιπόν, και είμαι έτοιμος να παραδώσω τις προτάσεις μας σχετικά με τη στελέχωση και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουμε κάποιες δομές αντάξιες των πολιτών αυτής της χώρας. Ευχαριστώ.